νιώθουμε ότι μας πληγώνουν οι άλλοι. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που μας βασανίζει περισσότερο είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας πληγώνουν πολύ οι εσωτερικευμένες πεποιθήσεις που έχουμε και θα θέλαμε να το υπογραμμίσουμε σήμερα για λίγο αυτό. Πιστεύουμε ορισμένα πράγματα, αυτά είναι βαθιά γραμμένα μέσα μας και μας εμποδίζουν να λειτουργήσουμε όμορφα στις σχέσεις μας με τους άλλους. Μας πληγώνουν οι πεποιθήσεις και νομίζουμε ότι μας πληγώνουν οι άλλοι. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Θεωρώ ότι το παιδί μου θα έπρεπε να μην συνάψει σχέση πριν τα 18 του ή καμιά φορά μέχρι το γάμο. Εάν δω ότι το παιδί, η κόρη συνήθως, η κοπέλα, έχει μία σχέση, αμέσως εξίσταμαι, διαμαρτύρομαι. Αυτή η εσωτερική βεβαιότητα ότι το παιδί μου δεν θα έπρεπε να έχει σχέση έρχεται σε σύγκρουση με την πραγματικότητα και αυτό με αναστατώνει. Και λέω, με πίκρανες, με στεναχώρησες, με πρόδωσες, με πούλησες, οτιδήποτε μπορεί να πει κανείς. Όλα αυτά δεν είναι ενεργήματα του άλλου, δεν είναι κάτι που ο άλλος έκανε, αλλά είναι κάτι που εμείς οι ίδιοι αισθανόμαστε. Στην πραγματικότητα, αυτό που μας πίκρανε και μας στεναχώρησε και μας πλήγωσε δεν είναι ο άλλος, αλλά ότι αμφισβητήθηκε αυτή η εσωτερικευμένη πεποίθηση ότι το παιδί μου δεν θα έπρεπε να συνάψει σχέση πριν την ενηλικίωσή του. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι θα έπρεπε ο σύζυγός μου να δουλεύει περισσότερο ώστε να φέρνει χρήματα τα οποία τα χρειαζόμαστε στην οικογένεια για να μπορούμε να έχουμε μια ευρυθμία οικονομική και να λειτουργούμε όμορφα σαν οικογένεια. Αισθάνομαι ότι δεν κάνει ό,τι μπορεί για να βρει δουλειά ή ότι στη δουλειά του δεν τα δίνει όλα, δεν δίνει όλο του το δυναμικό. Θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ περισσότερο. Και πληγώνομαι και στεναχωριέμαι και απογοητεύομαι. Και σε αυτή την περίπτωση δεν με απογοητεύει ο σύζυγος, αλλά η πεποίθηση που έχω ότι θα έπρεπε να κάνει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που κάνει. Και βέβαια αυτό πάει λέγοντας, πάντα έχουμε προσδοκίες, πεποιθήσεις, εσωτερικευμένα μέσα μας, ανάγκες, οι οποίες αφορούν στους άλλους και μετά απογοητευόμαστε. Θεωρώ ότι θα έπρεπε η γυναίκα μου στην σεξουαλική μας επαφή να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο χ και όχι ψ. Και άρα με απογοητεύει, με στεναχωρεί, δεν με ικανοποιεί, με αφήνει ακάλυπτο. Πάλι και σε αυτή την περίπτωση το θέμα είναι δικό μου. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε εκείνη να συμπεριφέρεται με έναν διαφορετικό τρόπο και δεν το κάνει. Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις, ίσως και σε πιο λίγο πιο ακραία φαινόμενα, για παράδειγμα να πούμε ότι ο γιος μου δεν δουλεύει καθόλου και κάθεται ας πούμε όλη μέρα ή το παιδί μου παίζει όλη μέρα ηλεκτρονικά αντί να διαβάζει τα μαθήματά του. Εκεί η πίκρα που νιώθουμε είναι ακόμα μεγαλύτερη και βέβαια πάντα και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι μας πικραίνει ο άλλος. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι η πίκρα έχει ως αφετηρία τον ίδιο μας τον εαυτό, διότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε και να σεβαστούμε την πραγματικότητα έτσι όπως είναι, όταν αυτή η πραγματικότητα αντιβαίνει και διαφοροποιείται από τις δικές μας προσδοκίες, τις δικές μας ανάγκες και τα δικά μας εσωτερικευμένα συστήματα πεποιθήσεων. Όχι, δεν μπορούμε να το χωνέψουμε και να το καταλάβουμε αυτό. Τώρα βλέπω αριστερά ένα παιδάκι και ένα άλλο στο καροτσάκι. Αν το ένα πειράζει το άλλο πολύ, ο γονιός ίσως και αυτό δεν μπορεί να το αντέξει. Δεν είναι δυνατό να πειράζει το αδελφάκι του. Δεν είναι δυνατό να το ενοχλεί και να ζούμε όλη μέρα σε αυτή τη φασαρία. Με δυσαρεστεί αφόρητα αυτή η κατάσταση. Και βέβαια
ενοχοποιώντας τον άλλον. Εκεί θέλω να εστιάσω. Διότι θα μπορούσαμε να ενοχληθούμε, αλλά χωρίς να επιρρύψουμε ευθύνη στον άλλον. Και όταν είμαστε όριμοι, ψυχοσυναισθηματικά όπως λέμε και υπαρξιακά, αν έχουμε οριμότητα, δεν θα επιρρύψουμε ευθύνη στον άλλο, θα αναλάβουμε την ευθύνη των δικών μας αισθημάτων, εφόσον είμαστε και κυρίαρχοι του εαυτού μας και έχουμε αυτονομία, και θα πω ότι αυτό που νιώθω κάθε φορά οφείλεται σε μένα. Εγώ είμαι ο υπεύθυνος για τα δικά μου αισθήματα. Δεν φταίει ένας άλλος για αυτό που εγώ αισθάνομαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως εμείς μερικές φορές βιώνουμε φοβερή πίκρα. Λέει, ας πούμε, η κόρη μου έμεινε έγκυος ενώ δεν έχει παντρευτεί ακόμη, και μάλιστα με κάποιον που δεν πρόκειται να τον παντρευτεί. Φοβερό, πίκρα μεγάλη. Και πίκρα, προσέξτε το σημαντικό, η οποία βγαίνει ως επιθετικότητα, ως οργή απέναντι στον άλλον και απόρριψη, απέχθεια. Και με εκπλήσει το γεγονός ότι ακόμη και άνθρωποι που αγαπιούνται, δηλαδή έχουν έντονη σχέση εξάρτησης από έναν άλλον, γονείς, αδέλφια, συγγενικά πρόσωπα, φίλοι, συνεργάτες κλπ, απογοητεύονται υπερβολικά. Και ενώ, ας πούμε, είναι το παιδί σου αυτό που το αγαπάς πάρα πολύ, είναι το εγγόνι σου, είναι ο αδελφός σου, κι όμως είσαι έτοιμος ακόμη και εξαιτίας ενός και μόνο γεγονότος να ρίξεις επάνω του ένα δηλητήριο που ξεχυλίζει μέσα σου και μετά πάει και πάνω στον άλλον και δηλητηριάζεις και τον άλλον, τον απεχθάνεσαι. Δεν είναι δυνατόν ο άλλος να έκανε αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Για να μην πούμε εκείνο το άλλο, το κλασικό, το φοβερό, το φρικτό, ότι ανακάλυψα ή συνειδητοποίησα ή μου είπε ότι ο γιος μου είναι ομοφιλόφιλος. Πω, τι μεγάλη τραγωδία. Τι μεγάλη τραγωδία, τι φοβερός πόνος. Γιατί καταρρύπτονται εσωτερικευμένες πεπιθήσεις. Και λέγοντάς το αυτό, δεν υποστηρίζουμε την ομοφιλοφιλία, δεν τοποθετούμαστε υπέρ ή κατά της ομοφιλοφιλίας, δεν αναφερόμαστε στην ομοφιλοφιλία αυτή καθεαυτή, αλλά στην ερμηνεία του πατέρα, ο οποίος όχι μόνο γίνεται ράκος, αλλά μετά επιρρύπτει την ευθύνη στο γιο που έκανε μια τέτοια επιλογή και τον ματέωσε, τον φρίκαρε, τον απογοήτευσε και μπορεί πραγματικά να βγάλει δηλητήριο. Μπορεί να τον βρίζει, μπορεί να τον δύρει, μπορεί οτιδήποτε να κάνει, επειδή ο άλλος συμπεριφέρθηκε έτσι. Και μου έρχεται τώρα και το άλλο παράδειγμα της απιστίας, ότι ο σύζυγός σου, τον οποίο τον αγαπάς για χρόνια, είσαστε μαζί, έχετε μια σχέση πολύ δυνατή και είσαι και ίσως ευχαριστημένος, ευχαριστημένη από τον άλλον, και έμαθες ότι σε απάτησε και εκεί γίνεσαι θηρίο και θες να τον εξοντώσεις, θες να τον ρημάξεις. Συγγνώμη, έκανες ένα λάθος, είχες λανθασμένη εσωτερικευμένη βεβαιότητα ότι δεν θα σε απατήσει. Αυτό είναι ένα λάθος. Έπρεπε να γνωρίζεις ότι σε αυτή τη ζωή πάντα υπάρχει στατιστική πιθανότητα ο άλλος να σε απατήσει. Έκανες αυτό το λάθος και μετά βίωσες μια απέραντη οδύνη, αυτό είναι αναπόφευκτο, δεν είναι λάθος, και μετά όμως επιρρύπτεις ευθύνη στον άλλον και γίνεσαι οχιά να τον φας, θες να τον κατασπαράξεις γιατί στο έκανε αυτό, και δεν θυμάσαι εκείνη την ώρα ότι συγγνώμη που είχα αυτή τη λανθασμένη εσωτερική βεβαιότητα ότι θα μου είσαι για πάντα πιστή. Συγγνώμη που ήμουν τόσο ανώριμος ώστε να μην γνωρίζω ότι κάποια στιγμή μπορεί να με απατήσεις. Συγγνώμη που δεν έχω τη δυνατότητα να διαχειριστώ την οδύνη αυτή
που βιώνω με τον καλύτερο τρόπο. Όχι βέβαια αυτά, αλλά θα πέσεις να τον κατασπαράξεις. Και κάτι ακόμα, κάποιες φορές που ο άλλος μας αφήνει, μας εγκαταλείπει, συνήθως για έναν άλλο, ένα άλλο πρόσωπο βρίσκει για να μπορέσει να φύγει, γιατί είναι αδύναμος και ανασφαλής και δεν βρίσκει το κουράγιο να φύγει όταν νιώσει ότι είμαστε ακατάλληλοι, βιώνει την ακαταλληλότητά μας στο πετσί του, βασανίζεται δίπλα μας και όταν βρεθεί ο κατάλληλος φεύγει. Και μόλις δούμε ότι φύγει, ακόμη και αν γνωρίζουμε ότι του έχουμε ψήσει το ψάρι στα χείλη, ακόμη και αν γνωρίζουμε ότι εμείς έχουμε κάνει άπειρα λάθη, ακόμη και αν εμείς τον έχουμε απατήσει οτιδήποτε άλλο, πάλι εξιστάμεθα και κάνουμε φασαρία μεγάλη και τον ενοχοποιούμε και τον υβρίζουμε και θέλουμε να τον βλάψουμε. Και ποιον άλλο θέλουμε να βλάψουμε? Αυτόν τον ταλέπορο άνθρωπο με τον οποίο πήγε ο σύντροφός μας ή η σύντροφός μας. Ενώ λογικά γνωρίζουμε ότι ο άλλος τι να κάνει. Ήθελε τη συγκεκριμένη κοπέλα, έτσι όπως του τα παρουσίασε εκείνη, ότι είμαι με έναν ακατάλληλο, ότι με έχει πρίξει, ότι θέλω να τον χωρίσω, ότι δεν αντέχω, δεν είναι σχέση αυτή για μένα. Σου λέει ο άλλος, εντάξει, τι να κάνω. Του περιέγραψε και τις αδυναμίες τις δικές σου, του είπε δηλαδή του καινούριου συντρόφου πόσο απέσιος είσαι εσύ, ο άλλος απενοχοποιήθηκε και δεν ήθελε πολλά, έκανε σχέση μαζί της. Εσύ θέλεις να κατασπαράξεις τώρα και εκείνον ή εκείνη. Μισείς εκείνον τον άλλον που σου τον πήρε ή σου την πήρε περισσότερο και από τον σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου, ενώ γνωρίζεις ότι είναι εντελώς αθώος ο άλλος. Γνωστικά, γνωσιολογικά γνωρίζεις ότι εντάξει, δεν φταίει ο άλλος. Ο άλλος είναι ανεξάρτητος, αυτόνομος. Θέλεις όμως να τον κατασπαράξεις και αυτόν και εκείνη. Όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές οι επιθετικές παρορμήσεις και όλα αυτά τα αισθήματα που νιώθουμε οργής και θυμού ενάντια στους άλλους ανθρώπους και αυτές οι συμπεριφορές υποτίμησης και εξευτελισμού των άλλων που βγάζουμε προς τα έξω οφείλονται καθαρά σε εμάς και είναι δική μας ευθύνη να επεξεργαστούμε αυτά τα αισθήματα και να δουλέψουμε με τον εαυτό μας ουσιαστικά ώστε να ξεπεράσουμε αυτό το ταλέπορο επίπεδο των αυτοματοποιημένων επιθετικών παρορμητικών αντιδράσεων. Να το σταματήσουμε αυτό, όχι πια άλλες αυτόματες παρορμητικές αντιδράσεις βίας και εξουθένωσης και συντριβής του άλλου, αλλά να αποκτήσουμε αυτοέλεγχο, να σταθμίζουμε τη συμπεριφορά μας, να ελέγξουμε τις πεποιθήσεις μας, να σπάσουμε τα συστήματα των εσωτερικών μας βεβαιοτήτων και να μάθουμε να ζούμε την χαοτικότητα των πραγμάτων, να σταθούμε στο ύψος της αβεβαιότητας και να στερεωθούμε στην αβεβαιότητα, η οποία είναι πολύ πιο αληθινή από ό,τι η βεβαιότητα και η τάξη και η ασφάλεια. Αντί λοιπόν να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά με τον εαυτό μας, το πιο απλό, το πιο αυθόρμητο, το πιο πρόχειρο είναι να είμαστε ρομποτική τύπη και να αντιδρούμε αντί να δρούμε ανακλαστικά, βγάζοντας προς τα έξω όλα τα δηλητήρια που προκύπτουν μέσα μας εξαιτίας των δικών μας ατομικών σφαλμάτων και να ποτίζουμε με τα δηλητήρια αυτά τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, επειδή δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι. Για να κλείσουμε όμως λίγο πιο γλυκά αυτόν τον προβληματισμό, θα δικαιολογήσουμε και εμάς τους ταλέπορους ανθρώπους οι οποίοι πετάμε το δηλητήριο, οργιζόμαστε, θυμώνουμε εξαιτίας των εσωτερικών μας λανθασμένων, εσωτερικευμένων πεπιθήσεων, διότι δεν είναι συνειδητές επιλογές αυτά που κάνουμε.
Δυστυχώς. Δεν έχουμε μπορέσει να οριμάσουμε. Τι να κάνουμε τώρα? Και έτσι ως ταλέποροι άνθρωποι λειτουργούμε, συμπεριφερόμαστε, εκφραζόμαστε και βγάζουμε προς τα έξω αυτό που αναδύεται μέσα μας και μας συγκλονίζει και μας πνίγει και νιώθουμε την ανάγκη να το βγάλουμε προς τα έξω. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι που μαλώνουν συνήθως μαλώνουν επειδή κάτι τους πνίγει και πρέπει να το βγάλουν. Δεν είναι επιλογή συνειδητή, δεν επέλεξαν συνειδητά να εξωτερικεύσουν συγκεκριμένα λόγια ή συμπεριφορές, αλλά αυτόματα βγαίνουν από μέσα τους. Γιατί αυτή η αναστάτωση, η εσωτερική ομίχλη δημιουργεί αναθυμιάσεις και πιέσεις και χρειάζονται αυτή την αποσυμπίεση να βγει προς τα έξω αυτή η εσωτερική δυσοδία που τους πνίγει. Τους πνίγει μια εσωτερική δυσοδία, αλλά δεν συνειδητοποιούν ότι είναι δική τους. Είναι ο άλλος που μου την προκάλεσε. Ο άλλος που φταίει. Είναι η Εύα που φταίει. Είναι ο Άβελ. Είναι κάποιος άλλος, όχι εγώ ο ίδιος, που έχω την ευθύνη. Δεν θα αναλάβω την ευθύνη, διότι δεν έχω την ωριμότητα. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί? Αφού δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να γκρινιάζεις, να διαμαρτύρεσαι, να μαλώνεις, να βρίζεις, να παραπονιέσαι. Δέξου το και αυτό ως τη μόνη σου υπαρξιακή δυνατότητα στη συγκεκριμένη φάση της ζωής σου. Και πες τώρα εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι αυτό. Δεν είναι κάτι που μου αρέσει, δεν είναι κάτι που το θέλω, αλλά μπορώ μόνο να αντιδρώ αντί να δρώ. Μπορώ μόνο να εξωτερικεύω αυτόματες ανακλαστικές αντιδράσεις και όχι να έχω ελεγχόμενες συμπεριφορές, και επίσης είμαι αναγκασμένος να κουβαλάω μέσα μου ακόμη αυτές τις εσφαλμένες εσωτερικές πεπιθήσεις και βεβαιότητες, και είμαι αναγκασμένος όταν αυτές οι εσωτερικές βεβαιότητες ανατρέπονται να παθαίνω εκρήξεις θυμού, οργής και θλίψης, και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς παρά να είμαι αυτός ο ταλέπορος άνθρωπος που είμαι. Ως άνθρωπος ιδού ίσταμαι και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αυτή είναι η μόνη μου δυνατότητα, να είμαι τόσο μικρός και τόσο λίγος. Και θα είμαι τόσο μικρός και τόσο λίγος μέχρι να αρχίσω να δουλεύω με τον εαυτό μου, να καλλιεργώ τον εαυτό μου, να στοχεύσω στην ορίμανση του εαυτού μου, να αλλάξω τις εσωτερικευμένες πεπιθήσεις, να προσλάβω τη χαοτικότητα και την αβεβαιότητα, να ανεβάσω την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή μου, να μάθω να μην στηρίζομαι σε κανέναν άλλον εκτός από τον Θεό, και αν δεν γνωρίζω τον Θεό, τουλάχιστον αστηρίζομαι στον εαυτό μου, ποτέ όμως στους άλλους. Και μέχρι όλα αυτά να συμβούν, συνεχίζω να λειτουργώ ως ένας απλός, ταλέπορος, καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος είναι αμυνόμενος και συνεχώς βρίσκει εχθρούς γύρω του και δικαιολογεί τα αισθήματα τα οποία αναδύονται μέσα του, τα δικαιολογεί επιρρύπτοντας ευθύνη στους άλλους. Είναι οι άλλοι που με έκαναν να δυσαρεστηθώ, είναι οι άλλοι που με έκαναν να στεναχωρεθώ, είναι οι άλλοι που με απογοήτευσαν. Δεν είναι οι δικές μου βεβαιότητες ή αν θέλετε και η δική μου συναισθηματική αστάθεια και ανοριμότητα, αυτή η υπερευαισθησία που με κάνει να πληγώνομαι. Εσύ με πλήγωσες, όχι εγώ επειδή είμαι υπερευαίσθητος και ευάλωτος και επειδή είχα και λανθασμένες πεπιθήσεις. Αλλά φταίς εσύ για να γλιτώσω τον εαυτό μου, επειδή είναι ταλέπορος, επειδή είναι ευάλωτος, επειδή είναι ανασφαλής και επειδή δεν τον εμπιστεύομαι στην πραγματικότητα και δεν τον πιστεύω και δεν έχω και καλή σχέση μαζί του. Δεν πειράζει. Ας συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε με αυτό τον τρόπο, τον απλό, τον ταπεινό, τον ευτελή. Εφόσον μόνο αυτό μπορούμε να είμαστε, μόνο έτσι θα μπορούμε να εκφραζόμαστε και να επικοινωνούμε.